να πούμε για ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο και πάντοτε πολύ χρήσιμο. Το θέμα είναι η πνευματική πατρότητα, οι σχέσεις πνευματικού και εξομολογουμένων, όπως αυτές διαμορφώνονται. Και λέω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο γιατί καταρχήν πάντοτε είναι χρήσιμη η εξομολόγηση και η πνευματική καθοδήγηση που γίνεται στο πλαίσιο του μυστηρίου της μετανοίας. Αλλά και πάντοτε υπάρχουν και προβλήματα και συνθήκες που πρέπει κανείς να τις λίγο να τις εξιχνιάσει, λίγο να τις αγγίξει και να προβληματιστεί πάνω σε αυτές. Γιατί σε κάθε εποχή και σε κάθε χρονική περίοδο υπήρχε και υπάρχει πάντοτε το καλό και υπάρχει και η παθολογία. Έτσι λοιπόν, τι είναι εξομολόγος καταρχήν? Ο εξομολόγος είναι ο ιερέας που έχει από τον επίσκοπο την εντολή να εξομολογεί τους ανθρώπους, να δέχεται τους λογισμούς τους, τις αμαρτίες τους, ό,τι έχουν ως άνθρωποι και να διαβάζει συγχωρητική ευχή. Αυτό είναι που μπορεί να το κάνει εν δυνάμει και ο κάθε ιερέας. Από εκεί και έπειτα υπάρχει και ένα άλλο λειτουργήμα στο πλαίσιο της εξομολόγησης που λέγεται πνευματική καθοδήγηση. Η πνευματική καθοδήγηση είναι κάτι το οποίο δεν είναι χάρισμα του καθενός να το εξασκεί. Έτσι λοιπόν πάντοτε μέσα στην Εκκλησία μας είχαμε πολλούς ανθρώπους ιερείς που τελούσαν το μυστήριο της μετανοίας και εξ αυτών κάποιοι ξεχώριζαν ως πνευματική οδηγή. Μάλιστα, να το διευρύνουμε χωρίς να το αναλύσουμε, ξέρουμε από την παράδοση της Εκκλησίας μας ότι πνευματικός οδηγός μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει τη λειτουργική ιεροσύνη, την ηθική ιεροσύνη. Όπως, ας πούμε, ένα παράδειγμα στις μέρες μας, ο Άγιος Παΐσιος δεν ήταν ιερέας, αλλά οδηγούσε πνευματικά πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν απλώς μοναχός. Τέτοιοι άνθρωποι πάντοτε υπήρχαν που είχαν ως ένα έκτακτο χάρισμα από το Θεό να καθοδηγούν τους ανθρώπους. Ο πνευματικός οδηγός είναι εκείνος στον οποίο εφαρμόζεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εγώ γαρημάς εγέννησα εν πνεύματι Αγίων». Που σημαίνει ότι μπορεί να έχετε δεκάδες χιλιάδες οδηγούς, παιδαγωγούς προς τον Χριστό, αλλά δεν έχετε πολλούς πατέρες. Αυτοί οι πατέρες έχουν το χάρισμα να οδύνονται, να κυλοπονούν με λίγα λόγια, μαζί με τον κάθε άνθρωπο μέχρι να γίνει ένας ευλογημένος τοκετός. Ο άνθρωπος αυτός από το θάνατο της αμαρτίας, από το θάνατο της άγνοιας, γιατί είναι ένας θάνατος η άγνοια του Θεού, να γεννηθεί στον τόπο και στον χώρο της γνώσεως και της κοινωνίας με τον Θεό. Μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, ο πατέρας, ο πνευματικός, είναι εκείνος που πραγματικά περνάει ο δίνες του κετού, κυλοπονάει πραγματικά, για να μεγαλώσει το παιδί αυτό, το πνευματικό, το οποίο μπορεί να είναι και μεγαλύτερο στην ηλικία από εκείνον καμιά φορά, και να το θρέψει με τα νάματα της πίστης και να του γνωρίσει το Χριστό. Γι' αυτό και είναι μεγάλη η ευθύνη των ανθρώπων που έχουν αυτό το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος. Γι' αυτό και οι επίσκοποι μας διακρίνουν σε κάθε εποχή και από όλους τους ιερείς ποιος είναι εκείνος που θα εξομολογεί και προσπαθούν και αυτοί με τη γνώση που έχουν των ποιμένων, που έχουν κάτω από το μοφόριό τους, να διακρίνουν τους καταλληλότερους για να εξομολογούν και να καθοδηγούν τους ανθρώπους. Αυτό είναι, θα λέγαμε έτσι με πολύ συνοπτικές γραμμές, το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται το μυστήριο της εξομολόγησης και της πνευματικής καθοδήγησης. Απ' την άλλη μεριά είναι και οι άνθρωποι που προσέρχονται σε αυτό. Οι άνθρωποι που προσέρχονται σε αυτό, οι περισσότεροι, είναι στην κατηγορία, ειδικά στις μέρες μας, εκείνων που αναφέρει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, στους λόγους του, ότι πρέπει πρώτα, λέει, τους ανθρώπους που έρχονται σε εσάς και είναι κατάφορτοι από τις αμαρτίες τους, να τους κατηχείτε και μετά, λέει, να επιθέτετε στους ώμους τους τα όποια επιτήμια και την όποια παιδαγωγία μπορεί να κάνετε για να τους φέρετε σε επίγνωση και να αποκτήσουν την πραγματική μετάνοια.
ειδικά στις μέρες μας, σε μέρες που ο νόμος του Θεού δεν είναι γνωστός στους ανθρώπους. Και που όχι μόνο δεν είναι γνωστός, αλλά διαβάλλεται από κάθε μεριά. Και προωθείται και διαφημίζεται και προπαγανδίζεται όχι ο νόμος του Θεού, αλλά ο νόμος, θα λέγαμε, του Αντιχρίστου. Ό,τι Αντίχριστο, αυτό βγαίνει στις μέρες μας ως εκείνο που είναι το προτινόμενο. Ειδικά σε αυτές τις μέρες, λοιπόν, οι άνθρωποι έρχονται με πραγματική άγνοια. Πολλές φορές κάνουν κάτι που θεωρούν ότι είναι σωστό και είναι λάθος. Και μπορεί να είναι και βαρύ λάθος και βαριά αμαρτία. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, ο πνευματικός καλείται να γίνει πρώτα κατηχητής. Πρώτα να πιάσει τον άλλον από το χέρι και να αρχίσει να του δείχνει σιγά σιγά τα βήματα. Όχι να προσεγγίσει τον Χριστό, αλλά να γνωρίσει καταρχήν ποιος είναι ο Χριστός, τι λέει ο Χριστός για τους ανθρώπους, τι είναι εντολές, γιατί δόθηκαν, τι είναι αμαρτία, γιατί λέγεται αμαρτία. Και έτσι σιγά σιγά τον άνθρωπο να τον οδηγεί σε μια αρχική επίγνωση του Θεού και του τι γίνεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και σε αυτή τη διαδικασία βέβαια υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται Θεία Χάρις. Δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο αυτής της διαδικασίας έρχεται η χάρη του Θεού και θα λέγαμε τη τρόσκει, πληγώνει, κατανήσει την καρδιά του ανθρώπου και αρχίζει και του δημιουργεί έναν πόθο. Ένα πόθο να μάθει περισσότερα, να ζήσει πιο πολλά από αυτά που μαθαίνει, έστω κι αν αυτό του κοστίζει. Και είναι πάρα πολύ παρήγορο που στις μέρες μας, αυτές τις μέρες, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να έρχονται στη μετάνοια. Ανθρώπους που δεν τους περίμενε κανένας. Ανθρώπους που έρχονται, καταθέτουν μέσα στην άγνοιά τους κάποια πράγματα, στην αρχή για να ξαλαφρώσουν όπως λένε. Υπάρχει μια τέτοια αντίληψη, θα πάω να τα πω να ξαλαφρώσω. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άλλος θέλει να τα πει γιατί από το να πάει σε έναν ψυχαναλυτή, ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, πώς θέλετε πείτε το, και να πληρώσει και κανένα 70, σου λέει ας πάω στον ιερέα, μήπως μου δώσει καμιά συμβουλή και με βοηθήσει, ας πούμε, έτσι, ψυχολογικά, να αισθανθεί καλύτερα. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, την πολύ συγκεχημένη, σε αυτά τα θολά νερά, άλλος πηγαίνει με πολλές ενοχές, για να απαλλαγεί από τις ενοχές. Όχι για να συμμορφωθεί η ζωή του με το θέλημα του Θεού, αλλά για να απαλλαγεί από τις ενοχές. Να ξαλαφρώσει, αυτό το ξαλάφρωμα που λέμε. Μέσα σε αυτά τα θολά νερά λοιπόν μπαίνει η Θεία Χάρις και αρχίζει και βάζει τον άνθρωπο να αποθεί όλο ένα και περισσότερο τον Χριστό. Αυτό είναι αυτό που γίνεται ερήμην μας πραγματικά. Ούτε εμείς οι πνευματικοί έχουμε πάντοτε επίγνωση πότε συμβαίνει αυτό και αν θα συμβεί, πολλές φορές ούτε και εσείς που έρχεστε. Αλλά εκμεταλλεύεται ο Θεός την καλή διάθεση που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύεται μια κουβέντα που θα πει ο πνευματικός κάτι και λειτουργεί και κάνει θαύματα. Και αυτά τα θαύματα πραγματικά είναι αυτά που μας δίνουν δύναμη στην εποχή μας. Ξέρετε, οι παπάδες θα ήταν οι πρώτοι υποψήφοι να πάνε όλοι για την καταθλιπτική αγωγή. Με τόσα προβλήματα που ακούνε, αν δεν υπήρχε η Θεία Χάρις, να βλέπουμε να κάνει θαύματα μπροστά μας, να φωτίζει και εμάς, να πούμε πράγματα που πολλές φορές δεν έχουμε στο νου μας. Δεν τα έχουμε μελετήσει, δεν τα έχουμε σκεφτεί καν. Και να τελεσιοργεί εκείνη το μυστήριο και της εξομολογήσεως, αλλά και της πνευματικής καθοδηγήσεως και της κατήχησης των ανθρώπων, έτσι τρία σε ένα θα λέγαμε μέσα στο μυστήριο της εξομολόγησης, τότε πραγματικά θα τα είχαμε βάψει σκούρα. Πολύ πιο σκούρα από τα μαύρα που φοράμε, γιατί θα ήταν εσωτερικά τα σκούρα αυτά. Έρχεται όμως η χάρις του Θεού και βοηθάει. Και βλέπουμε τους ανθρώπους πλέον να αρχίζουν να κάνουν βήματα. Σε αυτά τα βήματα παρουσιάζονται και αυτά που αναφέραμε νωρίτερα ως παθολογίες. Βρήκα έναν παππούλι, είναι τέλειος, είναι. Και μπορεί ο παππούλις αυτός να είναι απλά ένας απλός ιερέας που κάνει ό,τι μπορεί να κάνει χωρίς να είναι ούτε άγιος, ούτε τέλειος, ούτε χαρισματικός, ούτε διορατικός, ούτε προορατικός, να έχει να παλέψει με ό,τι παλεύετε κι εσείς, αλλά εσείς επειδή ωφεληθήκατε και λάβατε χάρη θεϊκή, νομίζετε ότι χάρη είναι ο παπάς. Έτσι γεννιούνται πολλές φορές προσωπολατρίες. Αυτό που λένε γεροντισμός, α, πήγαμε στο γέροντα τάδε, άμα είναι και λίγο, πώς το λένε, λίγο περάσει και η ηλικία και ας φρίσουμε καμιά φορά, μας βαφτίζεται και γέροντες από μία διάθεση.
Να έχετε και εσύ ένα γέροντα που ακούτε, γέροντας Παΐσιος, γέροντας Πορφύριος, γέροντας, ξέρω εγώ, Ιάκωβος, το ένα το άλλο, να έχετε και εσύ ένα γέροντα. Αρχίζει και δημιουργείται ένα τέτοιο πράγμα. Ας μην τρομάζουμε όμως και με αυτά. Ούτε να είμαστε από τους ανθρώπους που αρχίζουμε και κουνάμε το δάχτυλο. Α, οι γεροντολαγνίες, οι γεροντολατρίες, οι γεροντισμοί, οι παπάδες που το παίζουν γκουρού, τα χαζά που πάνε και τα ανόητα, τα παιδιά που πάνε και συνοστίζονται και πιστεύουν, τους έχουν θεοποιήσει. Το κάνουν αυτό, αλλά το κάνουν οι εχθροί της Εκκλησίας. Το κάνουν και οι εχθροί της μετάνοιας και οι εχθροί της σωτηρίας σας. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουν? Επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε μία παιδική ασθένεια, έτσι μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, διαγράφουν το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται «Βηματισμοί προς την ένωση με τον Χρισμό, με τον Χριστό». Και αυτοί οι βηματισμοί είναι δικοί σας. Και ακούτε κι εσείς καμιά φορά, «Βρε, μπας και έχω πέσει σε καμιά λούμπα, σε καμιά παγίδα και μην τυχόν ο πνευματικός με έτσι και μην τυχόν αλλιώς» και μπαίνουν μετά λογισμοί και αρχίζει ο διάβολος. Να μην ανησυχείτε. Και προσωπολατρίες θα υπάρξουν στην αρχή και συναισθηματικά δεσίματα τα οποία σιγά σιγά δοκιμάζονται και αλλάζουν μορφή και πολλά 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 και θα θέλουμε το πνευματικό, όλα αυτά είναι παθολογία όμως, να είναι και φίλος και πατέρας και αδελφός και υποκατάστατο του συζύγου που δεν έχουμε, ξέρω εγώ, και τα πάντα θα τον θέλουμε. Γιατί οι άνθρωποι έτσι είμαστε. Όταν έχουμε μια ανάγκη μεγάλη, πολυσιδή, πολυμερή, τι κάνουμε? Βρίσκουμε κάπου να κουμπίσουμε και θέλουμε να φορτώσουμε όλα τα προβλήματα σε μια μεριά. Θα υπάρξουν και αυτά. Αλλά εάν εστιάζουμε στην πορεία μας προς τον Χριστό και εστιάζει και ο ιερέας με τη δική του προσπάθεια, το δικό του αγώνα, στο να δείχνει τον Χριστό και όχι το πρόσωπό του, όλα αυτά σιγά σιγά μεταμορφώνονται. Και από εκεί που υπάρχει προσωπολατρία, γίνεται λατρεία του Χριστού. Όλοι πέρασαν από αυτά. Μου λέγε ένας μοναχός, έτσι φίλος που είναι τώρα, πόσα, 35 χρόνια στο Άγιο Όρος. Όταν πήγα, λέει, στο μοναστήρι, δεν ήξερα καταρχήν γιατί πήγα. Εγώ πήγα προσκυνητής, λέει. Αλλά είδα το γέροντα, έπαθα, λέει. Αυτός ήταν πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, καλλιτεχνική φύση. Ποιος ξέρει, τον είδε μέσα στα σκοτάδια, μέσα στο καθολικό της Μονής. Είχε και ένα παράστημα, είχε και ωραίο λόγο. Έπαθα, λέει, είπα ότι είναι ένας Θεός επί της γης, λέει. Και είπα, εδώ θα μείνω. Του λέει, αυτό για πόσο συνέχισε? Έχει ένα εξάμηνο, λέει. Μετά δεν ήθελα να το δω στα μάτια μου, λέει. Αλλά 6 μήνες πέρασε, το μήνα του μέλητος, θα λέγαμε, έτσι. Όλα του φαίνονταν ωραία, όλα ευλογημένα. Από εκεί και έπειτα του λέω, μετά μου πήρε καμιά δεκαριά χρόνια για να αρχίσω να τον συμπαθώ πάλι. 6 μήνες η λατρεία, 10 χρόνια η αντίδραση, γιατί ο πονηρός ήθελε μέσα από τον γέροντα να τον πετάξει από τον γέροντα για να τον καταστρέψει. Και μετά άρχιζε σιγά σιγά να τον συμπαθεί, άρχισε να βλέπει τα καλά του, άρχισε να βλέπει ότι τελικά ο Θεός ενεργεί μέσα από αυτόν. Μόλις έφυγε ο γέροντας και είναι στους ουρανούς, λέει, είχα Άγιο Γέροντα. Αλλά τώρα το λέει με επίγνωση. Καταλάβατε, δεν ήταν αυτό του πρώτου καιρού. Αυτά τα στάδια λοιπόν όλοι τα περνάνε και μπορεί να τα περάσουν. Μην τρομάζουμε από αυτά. Και μην ακούτε και σιρήνες πολλές φορές. Που λένε, α, πρόσεχε εκείνο, πρόσεχε τ' άλλο. Δεν μπορούμε να τα μάθουμε όλα με τη μια. Είμαστε άνθρωποι. Θα κάνουμε και λάθη. Θα κάνει και ο πνευματικός λάθη, γιατί εμείς οι πνευματικοί τι είμαστε, αλάνθαστοι? Το μόνο αλάθητο μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως είναι η συγχώρηση που λαμβάνετε. Εφόσον καταθέτεται με όση μετάνοια έχει ο καθένας στις αμαρτίες σας, σίγουρα θα λάβετε συγχώρηση, όπως σας διάβασε ευχή ο ιερέας. Από εκεί και έπειτα. Οι συμβουλές του θα σας δώσει. Ναι, ανάλογα με τη δική σας διάθεση, μπορεί να σας ωφελήσουν πάρα πολύ και να είναι πραγματικά καθαρά καρποί του Αγίου Πνεύματος. Άλλες φορές μπορεί να είναι και δικοί του λογισμοί. Δεν είπε η Εκκλησία μας ότι κάποιος πνευματικός είναι αλάθητος, επειδή είναι πνευματικός, γι' αυτό και λειτουργεί το έργο του μέσα στην Εκκλησία. Γιατί υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχει ο Επίσκοπος, υπάρχουν συμπρεσβύτεροι, υπάρχει ο λαός του Θεού, που όλοι αυτοί λειτουργούν σαν φίλτρα.
και ελέγχουμε ουσιαστικά ο ένας τον άλλον και τελικά αλάθητος μέσα στην Εκκλησία είναι ο Παράκλητος, το Πανάγιο Πνεύμα. Και όλα λειτουργούν μέσα από τη δική μας προσωπική ατέλεια αλλά και μέσα από όλα τα δικά μας ατελή διαβήματα έρχεται έτσι καλπάζοντας το Άγιο Πνεύμα και κάνει τους δικούς του βηματισμούς. Βλέπουμε λοιπόν και λάθος να κάνει ο πνευματικός, ανάλογα με τη δική μας διάθεση, με τη δική μας υπακοή, αλλά και με την ειλικρίνειά μας, να του πούμε, ξέρετε, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν είναι κακό. Στην εξομολόγηση και στην πνευματική καθοδήγηση χρειάζεται εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Το πρώτο. Πολλοί θα σας τονίσουν την υπακοή. Εγώ θα το πω μετά από την ειλικρίνεια και συγχωρέστε με, αυτό είναι το κατάσταλμα της δικής μου εμπειρίας. Πρώτη είναι η ειλικρίνεια. Αν δεν είμαστε ειλικρινείς, ούτε ο πνευματικός ξέρει ποιοι είμαστε. Καμιά φορά βάζουμε ένα προσωπείο, έχουμε διαβάσει ότι η υπακοή είναι η καλύτερη αρετή. Οπότε αρχίζουμε να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Σφίγγουμε τα δόντια, πιεζόμαστε εσωτερικά και νομίζει ο καημένος ο πνευματικός ότι το παιδί αυτό, κοιτάξτε, έχει πολύ υπακοή. Αλλά το παιδί έχει ψυχαναγκαστεί, έχει τρελαθεί μέσα του, έχει πλήρη αντίδραση και στο τέλος έφυγε. Α, πού πήγε? Πήγε στους Πεντηκοστιανούς, λέει. Πώς το έπαθε αυτό? Αυτό ήταν καλό παιδί, έκανε υπακοή, έκανε εκείνο, έκανε τ' άλλο. Γιατί έφυγε? Γιατί δεν ήταν ειλικρινής. Γιατί αν του έλεγε, πάτερ, δεν αντέχω, μη μου τα λες αυτά. Εγώ μέχρι εκεί φτάνω. Και ας έκανε λάθος και ας φαινόταν και λίγο αυθάδια, αν θέλετε, χρειάζεται και αυτή. Θα είχαν και οι δυο μια πιο πραγματική εικόνα και του ποιος είναι ο εξομολογούμενος, αλλά και ποιος είναι ο εξομολόγος και πόσο μπορεί να τον βοηθήσει. Και μπορεί να βλέπει ο εξομολόγος ότι ξέρεις, εγώ παιδί μου δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πήγαινε σε αυτόν, είναι πιο έμπειρος. Χρειάζεται και αυτό, παραπομπή. Πώς πάτε σε έναν γιατρό και πάτε στον παθολόγο, βλέπει κάποια πράγματα, αλλά βλέπει ότι τελικά το κρυωματάκι που έρχεται έχει γίνει υιογενής λίμωξη του αναπνευστικού και χρειάζεται πνευμονολόγο. Δεν κάνει τον παντογνώστη. Σε στέλνει στον πνευμονολόγο και μετά ο πνευμονολόγος μπορεί να σε στείλει και σε ογκολόγο άμα έχει γίνει καρκίνος του πνεύμονα. Έτσι λοιπόν και στην πνευματική ζωή. Και όποτε κανείς αισθάνεται ότι δεν εξυπηρετείται η σωτηρία του, η πνευματική του προαγωγή και εκεί που βρίσκεται, μπορεί άλλοτε λέγοντας ταπεινά και ζητώντας ευλογία, άλλοτε δεν μπορεί να το κάνει, ντρέπεται, φοβάται, μπορεί να είναι και λίγο έτσι αγριεμένη η φάτσα του πνευματικού και να σου λέει πω, πού να του πω ότι θέλω να φύγω. Ας πει, πάτερ μου, εγώ θα φύγω, θα πάω κάπου αλλού. Να έφτιασαι για μένα, δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω. Είναι όμορφη αυτή κατά Χριστόν ελευθερία όπως βιώνεται μέσα στην πνευματική πατρότητα και στη σχέση με το πνευματικό παιδί. Αυτή η ιότητα και η πατρότητα δεν γίνονται ποτέ κατανάθεση και έτσι θεσμικά, να το λέμε. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από τους δύο με ελεύθερη, αγαπητική διάθεση και μεταξύ τους και προς το Θεό. Θα έλεγα έτσι με ένα παράδειγμα και αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, Θεοφιλέστατε. Όπως λέμε στο γάμο, ότι παρακυρίω αρμόζεται ανδρή γυνή, ότι από το Θεό δηλαδή σμίγει ο άντρας και η γυναίκα, κατά έναν μυστήριο τρόπο, έτσι μυστηριακό θα έλεγα, ποιος θα πάει, σε ποιον πνευματικό και πόσο θα μείνει και αν θα μείνει και το πώς θα εξυπηρετηθεί έτσι μέσα από αυτή την πνευματική σχέση η σωτηρία του είναι θέμα του Θεού. Είναι θέμα του Θεού, εκείνος το κατευθύνει. Και όταν αλλάζει η κατάσταση του ενός ή του άλλου μπορεί και να υπάρχει μεταπίδηση κάπου αλλού. Αλλά πάντοτε με πνεύμα αγάπης, με πνεύμα διάκρισης χωρίς να πληγώνουμε ο ένας τον άλλον, έτσι με άκομψες κινήσεις. Μου κάνει εντύπωση ο Παπαεφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο κατεξοχήν υποτακτικός, έτσι, Άγιος της Εκκλησίας μας, που είναι στον ζήλο κατ' επίγνωση, δεν μνημονεύει τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, τον Πατριάρχη. Ο πατήρ Ιωσήφορης Χαστής, άλλος Άγιος, έχει πάρει πληροφορία ότι πρέπει να μνημονεύσουν και γυρνάει η δική του συνοδεία και μνημονεύει κανονικά από εκεί που ήταν ζηλωτές και του λέει ο Παπαεφραίμ, θέλω κι εγώ να το κάνω. Ο γεροντάς σου του λέει, τι λέει,
Ο Νικηφόρος δεν ήθελε με τίποτε να μνημονεύσουν. Λέει, δεν θέλει. Θα τον αναπαύσεις, λέει, μέχρι να κοιμηθεί και μετά θα το κάνεις εσύ αυτό που πιστεύεις. Ενώ είχε λάβει πληροφορία από το Θεό και στη Θεία Λειτουργία μέσα να αναπαύσει το γέροντά του. Αλλά βλέπετε με τι διάκριση και λεπτότητα. Αυτό είχε και ελευθερία, διαφώνησε, είχε πεποίθηση από το Θεό ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνει, αλλά σεβάστηκε και τη σχέση με τον γέροντά του, τον οικονόμησε όπως τον οικονομούσε ίσως εκείνος τόσα χρόνια και μετά προχώρησε στα βήματα τα δικά του. Λεπτές ισορροπίες, λεπτές διακρίσεις οι οποίες θέλουν, τι άλλο, διάκριση. Και η διάκριση χρειάζεται ταπείνωση. Η ταπείνωση λοιπόν ξεκινάει από την επίγνωση ότι ούτε εγώ που εξομολογώ, αλλά ούτε και ο εξομολογούμενος είμαστε αλάθητοι, είμαστε οι φορείς του Αγίου Πνεύματος. Ειδικά εμείς οι ιερείς έχουμε μία αποκλειστικότητα καμιά φορά μέσα μας, ότι εγώ ξέρω την αλήθεια. Τίποτε, να ταπεινωνόμαστε και να προσπαθούμε να λέμε ότι αυτή είναι η αλήθεια και να δείχνουμε τον Χριστό στους ανθρώπους. Και με αυτόν τον τρόπο ασφαλιζόμαστε και εμείς, ασφαλίζονται και εκείνοι. Έρχεστε και εξομολογήστε. Λέτε τις αμαρτίες σας. Θα πάω και σε ένα θέμα που αφορά πιο πολύ τους λαϊκούς. Μην προσπαθείτε να τις πείτε με πολλές κουβέντες. Συνήθως πίσω από τις πολλές κουβέντες κρύβεται ένα κύμα δικαιολογιών για αυτά που έχω κάνει. Με αποτέλεσμα πάμε με μισή μετάνοια και λιγότερο καμιά φορά. Επίσης, δεν χρειάζεται να εκθέτετε πρόσωπα και πράγματα. Έκανα αυτό. Τώρα τι έκανες, με ποιον το έκανες. Άστα, δεν χρειάζεται. Μετά γίνεται κουτσομπολιό. Μετά, επειδή έχετε πει πρόσωπα και πράγματα, μπορεί να δείτε μια συμπεριφορά μέσα στην ενορία και να πείτε, α, επειδή του είχα πει έτσι, γι' αυτό το λόγο φέρεται έτσι ο πνευματικός. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση αυτό. Θέλει προσοχή λοιπόν. Ένα άλλο πράγμα που θέλει να προσέξουμε. Να προσέχουμε να μην θέλουμε διαρκώς ψυχανάλυση. Επειδή η εποχή μας έχει μεγάλη επικοινωνία έτσι με αυτόν τον χώρο, πολλές φορές θέλουμε από το πνευματικό να κάνει κάτι τέτοιο. Και αρχίζουμε και του λέμε περιστάσεις διάφορες και ζητάμε, έτσι έχουμε αυτή την προσδοκία, να αρχίσει και αυτός να μας αναλύει, να μας λέει, ξέρεις, επειδή στα παιδικά σου χρόνια είχες εκείνο, είχες άλλο, είχες αυτό, γι' αυτό το λόγο τώρα σου βγαίνει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουν όλοι το χάρισμα, έτσι, να είναι ψυχολόγοι και να πούν αυτό το πράγμα. Μην το προσδοκάτε από όλους. Καμιά φορά πάνω σου πει, ναι, ωραία. Άλλο. Το ξέρετε αυτό. Και να πρέπει να πας στο επόμενο. Γιατί? Γιατί πολλές φορές πίσω από αυτή την προσδοκία να με ψυχαναλύσει ο πνευματικός κρύβεται ένας μεγάλος εγωισμός. Να ασχολούνται με μένα. Και να ασχολούνται διαρκώς με μένα. Είτε έχω αρετές, είτε δεν έχω αρετές και αμαρτάνω. Έτσι λοιπόν κάνω μια αμαρτία και πάω και του λέω ότι κάνω αυτή την αμαρτία και περιμένω να σοκαριστεί ο πνευματικός και να αρχίσει να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει για να ασχοληθεί με μένα. Δεν το καταλαβαίνετε πολλές φορές. Υποσυνείδητα γίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται. Θα τα πείτε, θα ζητήσετε τη βοήθεια του Θεού μέσα από το πνευματικό σας και από όπου ξέρει ο Θεός να σας τη δώσει και αν πρέπει να ακούσετε λόγο ψυχολογικό, θα τον ακούσετε. Θα στείλει τον περιπτερά, κάποιον θα στείλει και θα σας τον πει αυτό το λόγο. Και αν πρέπει να τον πει ο πνευματικός, θα τον πει ο πνευματικός. Ο Άγιος Πορφύριος, μέγας ψυχολόγος, μέγας ποιμένας, σύγχρονος ποιμένας. Και το λέω το σύγχρονος γιατί είχε τέτοια διάκριση που πραγματικά σε σύγχρονες δύσκολες περιστάσεις έδινε μοναδικές λύσεις. Η συμπεριφορά του κυμαίνεται από το άλλο, από το άντε φύγε, έχω δουλειά και από φάπα, μέχρι να κάτσει και να σου πει κατευθείαν, παιδί μου αυτό που κάνεις το κάνεις γιατί η μάνα σου δεν σε θύλασε. Να έχει μπει τόσο βαθιά και να ξέρει τι γίνεται. Ή επειδή η μάνα σου όταν ήταν έγκυος δεν σε ήθελε. Και βγαίνει σε σένα αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε μια γκάμα συμπεριφορών. Το ίδιο και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι αγιασμένοι και πνευματοφόροι. Οπότε εσείς μην έχετε τέτοια προσδοκία σώνει και καλά. Δεν είναι όλοι οι Άγιοι Πορφύριοι και ούτε χρειάζεται να είναι όλοι. Αν χρειαστεί για εσάς κάτι τέτοιο
θα σας το στείλει ο Θεός. Δεν έπαψα να υπάρχει αγιότητα, δεν έπαψα να υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Ακόμη και έναν ιερέα που δεν είναι Άγιος θα τον φωτίσει να σας πει αυτό που χρειάζεστε. Στο μυστήριο της εξομολόγησης πάμε με εμπιστοσύνη στον ίδιο το Θεό. Καταθέτουμε την ψυχή μας και τις θελήσεις μας και τις επιθυμίες μας και τις προσδοκίες μας και τα πάντα στο Θεό και του λέμε τώρα ήρθε η ώρα να ενεργήσεις εσύ. Εγώ μέχρι τώρα ενεργούσα και έκανα αυτά που σου είπα. Τις αμαρτίες. Από εδώ και έπειτα εσύ θα ενεργήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο θα δείτε θαύματα. Μην πηγαίνετε με τέτοιου τύπου προσδοκίες και θα έλεγα έτσι προκατηλημένες διαθέσεις στην εξομολόγηση και στην καθοδήγηση. Μην ζητάτε να σας αγαπάνε συνέχεια και να σας το δείχνουν συνέχεια. Θα μου πείτε είναι ανθρώπινο, το θέλουμε. Ναι, αλλά καμιά φορά ξέρετε, κακομαθημένοι όπως είμαστε από το σπίτι μας, θέλουμε να μας συμπεριφέρονται όλοι έτσι. Και εκεί πατάει ο πονηρός και δημιουργεί πειρασμούς. Και έτσι λοιπόν ο πνευματικός μπορεί να είναι ψόφιος. Να έχει ανεβάσει πίεση. Εγώ το έχω πάθει 18 πολλές φορές. Λοιπόν, και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Και να τον δεις λίγο πιο κοφτό, λίγο πιο απότομα. Να έχει μια σύσπαση του προσώπου να είναι πόνος. Και να μην είναι απέχθεια στο πρόσωπό σου και εσύ να το πάρεις ότι ο πνευματικός δεν με θέλει. Και να πας και, άμα το πεις πάλι καλά, γιατί θα πάρεις και απάντηση, αλλά πολλές φορές δεν το λέμε και το κρατάμε μέσα μας. Και αρχίζουμε και βλέπουμε που χαμογέλασε σε έναν άλλον, α, είδατε, ναι, τα καλά του τα παιδιά τα προσέχει, τα άλλα, τα απόπεδα δεν τα προσέχει. Και χορεύει ο διάβολος πίσω από αυτά τα πράγματα. Να κάνετε καλό λογισμό. Και ακόμη και αν δεν σας αγαπάει πάρα πολύ ο πνευματικός και να είναι απόλυτα αληθινή η καχυποψία αυτή που έχετε, η πόνοια, πάλι εσείς δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να βλαφτείτε από αυτό το πράγμα. Αν πηγαίνετε με διάθεση να ενεργήσει ο Θεός. Μπορεί και από αυτό να ωφεληθείτε. Μπορεί να πάψετε να είστε κακομαθημένοι από αυτό. Καμιά φορά ο άλλος σε κανακεύει και δεν ωφελείσαι. Και σε διώχνει και ωφελείσαι. Πολύ γνωστό το παράδειγμα του πατρός Ανανία, έτσι σαν σήμερα γιόρταζε. Ο πατήρ Ανανίας και αυτός είχε μεγάλη γκάμα συμπεριφορών. Αν δεν φύγει από εδώ παλιωβλαμμένα, ξέρω εγώ. Κανείς που δεν τον ήξερε, σοκαριζόταν. Μια κοπέλα της είχε ρίξει και ένα σκαμπύλι μέσα στο κλεισάκι εδώ πιο πάνω που λειτουργούσε. Την ήξερα την κοπέλα, το έμαθα ότι της έριξε σκαμπύλι. Μου λέει πολύ καλά μου έκανε, αλλά μόνο εγώ κατάλαβα γιατί μου το ρίξε. Ήξερε γιατί το έφαγε το σκαμπύλι. Και τη στόλισε και με ένα κοσμητικό επίθετο. Άλλος του συμπεριφερότανε με τον καλύτερο τρόπο. Με τόση ευγένεια, τόση αγάπη που λες τώρα, τι έπαθε ο Παπανανίας. Μεταλλάχθηκε ξαφνικά. Κι όμως, έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να συμπεριφερθεί. Γι' αυτό, να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού στην εξομολόγηση και στην πνευματική καθοδήγηση. Και ακόμη και αν έχουμε διαφωνίες θα τις λέμε. Με ειλικρίνεια, παιδική και απλότητα. Και μετά θα έρχεται μια υπακοή που θα βγαίνει ως καρπός όχι της εμπιστοσύνης στον αλάνθαστο πνευματικό μας, αλλά της εμπιστοσύνης στον αλάνθαστο Θεό, ο οποίος μας αγαπά τόσο πολύ που σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε για μας, αναλήφθηκε για μας και δεν έχει σταματήσει να κάνει πράγματα για μας ούτε ένα δευτερόλεπτο μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Έτσι λοιπόν θα προσεγγίζουμε το μυστήριο της εξομολόγησης και της πνευματικής καθοδήγησης. Δύο πραγματάκια θα προσέχετε έτσι χοντρά-χοντρά, είτε στην διαδικασία επιλογής του πνευματικού, είτε στη μετέπειτα πορεία, αυτά καλό είναι να πληρούνται. Αν δεν πληρούνται αυτά, αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Αρχίζουν οι πλάνες, αρχίζουν οι μεγάλες πτώσεις και τα μεγάλα μπερδέματα. Ο πνευματικός να μην σας αμνηστεύσει ποτέ, μα ποτέ, μια αμαρτία που για το Ευαγγέλιο και τους κανόνες της Εκκλησίας είναι αμαρτία. Τι σημαίνει αμνηστεύω. Να συγχωρέσει, εννοείται να συγχωρέσει. Χίλιες φορές. Δεν θα σου πει όμως ποτέ ότι δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Αν ακούσετε για μια αμαρτία που την περιγράφει το Ευαγγέλιο ή οι κανόνες, ότι δεν πειράζει, δεν είναι κακό, αρχίστε να αμφιβάλλετε. Και να βρείτε πνευματικό που να μην έρει όρια τα οποία είναι αιώνια και υπερβαίνουν τους αιώνες και είναι από το στόμα του Θεού. Δεν θα μας αφήνει λοιπόν
δεν θα μας παρακινεί σε αμαρτία ο πνευματικός. Και το δεύτερο, δεν θα μας παρακινεί στην αίρεση και στην πλάνη και στην διδασκαλία τη διαφορετική από την Εκκλησία. Άμα σου πει ένας πνευματικός, τι να σας πω έτσι κάτι, πολύ χοντρό. Αφού είσαι στην Γαλλία και η κοντινότερη Ορθόδοξη Εκκλησία είναι, ξέρω εγώ, 3 ώρες μακριά από σένα, πήγαινε σε ένα ναό ρωμαιοκαθολικό και να κοινωνήσεις, να αλλάξεις πνευματικό, να μην κοινωνήσεις ποτέ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ένα με τους καθολικούς. Τι να κάνουμε τώρα, οι άνθρωποι είναι σέρες. Άμα μετανοήσουν και επιστρέψουμε και γίνουμε μια εκκλησία, εντάξει, τότε θα κοινωνήσουμε. Δεν θα είναι όμως τότε αιρετική, θα είναι ορθόδοξη, καταλάβατε. Αυτά τα δύο θέλουν προσοχή. Και τα λέω αυτά γιατί πάντοτε ήταν, θα λέγαμε, αυτονόητο και το ένα και το άλλο. Αλλά καμιά φορά στην εποχή μας και τα αυτονόητα γίνονται λίγο δυσνόητα και ακατανόητα. Γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή σε αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε πού θα έχετε όλη αυτή την πληροφόρηση. Τρώγοντας, λέει, ανοίγει όρεξη. Μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία, κατηχούμενοι σιγά σιγά, εξομολογούμενοι, καθοδηγούμενοι πνευματικά, θα αρχίσετε και να διαβάζετε και λίγο παραπάνω, θα βλέπετε τι λένε και οι Άγιοι Πατέρες. Έτσι και όταν διαβάζετε, να διαβάζετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για όλα τα πράγματα. Όχι τι λένε σύγχρονοι συγγραφείς, ο πατήρ Γεώργιος, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος. Γιατί αυτοί μπορεί να έχουν και δίκιο, μπορεί και να μην έχουν σε όλα τα θέματα. Όλα θα τα ελέγχετε με βάση τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Ξέρετε, η Εκκλησία μας είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Συνέχεια αυτού του Αποστολική είναι πατερική. Ο Άγιος Ναυπάκτου το λέει πολύ καθαρά. Η Εκκλησία μας, που είναι πολύ καλός έτσι σε αυτά τα πράγματα, είναι Αποστολική και διάδοχοι των Αποστόλων είναι οι Άγιοι Πατέρες. Οπότε είναι και πατερική η Εκκλησία μας. Και η διδασκαλία των Πατέρων είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Οπότε θα διαβάζετε τους Πατέρες. Σιγά σιγά θα μου πεις τώρα είναι εύκολο να πάρουμε όλα. Όχι, δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν θα πάτε τώρα στο βιβλιοπωλείο κάτω, ας πούμε, μπορεί να πείτε, σας κάνω και διαφήμιση, τι λέει για τη μετάνοια και την εξομολόγηση ο Ιερός Χρυσόστομος. Ποιος έχει γράψει, ο Παπαβενέδικτος έχει μεταφράσει ένα κάτι λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί εξομολογήσεως, μετανοίας και αυτά. Για να δούμε τους έχει εδώ, αν δεν τους έχει εδώ, θα πάμε παρακάτω να τους βρούμε και θα διαβάσουμε τι λέει. Και εκεί θα μάθουμε και πώς να εξομολογούμαστε και τι χάρη λαμβάνουμε την ώρα της εξομολόγησης και τι γίνεται την ώρα εκείνη στην εξομολόγηση και θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα και φωτίζομαστε ακόμη περισσότερο. Γιατί γίνονται δύο πράγματα. Πληροφορείται ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, τα ορθά λόγια των Αγίων Πατέρων και ταυτόχρονα τι γίνεται. Υποχρεώνουμε τον Άγιο Πατέρα αυτόν να πρεσβεύει για μας. Αφού κάνουμε και εμείς τον κόπο και διαβάζουμε τα έργα του, εκείνος κάθεται και ασχολείται με εμάς. Να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει αυτό γιατί είναι πρόσωπα και οι Άγιοι. Και αφού ασχολούμαστε με εκείνους, λέτε εκείνοι δεν θα ασχοληθούν με εμάς. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ο άνθρωπος ωφελείται. Για να μην μακρύνει ο λόγος, θα πούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει για την εξομολόγηση ότι είναι το φιλανθρωπότατο των μυστηρίων. Το πιο φιλάνθρωπο απ' όλα. Γιατί στη Θεία Κοινωνία μπορεί να μην προλάβουμε όλοι να πάμε ή να μην πάμε προετοιμασμένοι κατάλληλα. Αλλά στην εξομολόγηση απαλλασσόμαστε πραγματικά από κάθε τι. Και όταν λέω απαλλασσόμαστε, εκείνη την ώρα έχει σβηστεί το κάθε τι. Και βγαίνεις, λέει, από την εξομολόγηση όπως βγήκες από την κολυμβήθρα. Χωρίς πύλο, χωρίς ρητίδα, χωρίς τίποτε που να μολύνει την εικόνα, την κατοικόνα Θεού πλασμένη σου φύση. Αυτό είναι η μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού. Είναι εκείνο που μας έχει χαρίσει για να πορευόμαστε στη διαρκή μετάνοια και να πηγαίνουμε κατευθείαν στη Βασιλεία Του, μόνο και μόνο εκμεταλλευόμενη τη μετάνοια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόδρομος έλεγε «μετανοείτε» και ο Χριστός όταν ξεκινάει το κήρυγμα αμέσως μετά τη βάπτισή Του, ξαναλέει την ίδια κουβέντα. «Μετανοείτε, οίκη και γάρη Βασιλεία του Θεού». Αυτή η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η παρουσία του Χριστού. Και καθένας που ενώνεται με τον Χριστό, ζει από τώρα τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η μετάνοια, η σωτήρια, είναι αυτή που είναι απαραίτητη για όλους μας. Και αν πιστεύαμε πραγματικά στη μετάνοια, θα είχαμε όλοι μας άφατη και απέραντη χαρά.
και θα είχαμε και πολλή ελπίδα. Θα είχαμε και πολύ δυνατή πίστη. Γιατί δεν θα καθόμασταν να τρογόμασταν με εσωτερικά συμπλέγματα. Εδώ πέφτει η παθολογία. Η ψυχοπαθολογία δυστυχώς του ανθρώπου που δεν πιστεύει στη μετάνοια. Πάμε και εξομολογούμαστε σαν να θέλαμε να μην έχουμε κάνει ποτέ αμαρτία και να ήμασταν οι τέλειοι και να πηγαίναμε στο πνευματικό να αρχίσει να μας βαράει παλαμάκι και να μας κάνει μετάνοιες, να μας προσκυνάει για Αγίους. Όχι. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Ρε μάλια, τα χειρότερα. Αλλά έχουμε Θεό που μας αγαπάει. Θα τρέχουμε λοιπόν στη μετάνοια σαν τα ελαφάκια που διψάνε να πίνουμε νερό γάργαρο. Και θα ζητάμε συγγνώμη και θα δεχόμαστε τη συγχώρεση και αν ξαναπέφτουμε θα ξανατρέχουμε. Όχι όταν πέσουμε σε πολλές αμαρτίες, γιατί αυτό δείχνει και λίγο πονηριά. Έπεσα μια φορά, να πέσω και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και μετά εντάξει, θα εξομολογηθώ. Όχι, κατευθείαν. Να μην ανεχόμαστε στο ωραίο μας, το κατάλευκο που κάμισε ένα έτσι λεκέ που δεν μας αφήνει να βγούμε μια ωραία βόλτα, να δούμε την καλή μας. Για να δούμε λοιπόν τον νυμφίο μας, τον εραστή μας, πρέπει να είμαστε καθαροί. Έτσι θα τρέχουμε να ξεπλενόμαστε. Διαρκώς. Χωρίς ντροπή. Άστε την ντροπή να την έχουμε πριν κάνουμε την αμαρτία. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Την ώρα που πας λέει για εξομολόγηση, καμία ντροπή. Να τα λέμε όλα και να τα λέμε όπως είναι. Όπως είναι. Αυτός είμαι, πατέρα μου. Θα λέμε στο πνευματικό. Να ευχηθείς να γίνω καλύτερος. Εύχομαι διευχών σου να μπορέσω να κάνω καλύτερα βήματα. Και να έχουμε αυτή τη χαρά του ανθρώπου. Όχι που είναι Άγιος. Όχι που είναι ο καλός. Που είναι ο χαρούμενος χριστιανός γιατί είναι τέλειος, ανήκει σε μια ομάδα τελείων ανθρώπων. Όχι, όχι. Να έχουμε τη χαρά του ανθρώπου που είναι ευεργετημένος. Πολλαπλά ευεργετημένος. Σκανδαλωδώς ευεργετημένος από το Θεό. Και τι λέει εκεί πέρα. Όδε αφίεται, στο κατά Ιωάννη το λέει. Ο λίγον αγαπά. Όδε αφίεται πολύ, πολύ αγαπά. Το λέει για την πόρνη, αν το θυμάστε. Που πήγε και έκλαιγε και έπλαινε μαζί με το πολύτιμο μύρο και με τα δάκρυά της τα πόδια του Χριστού και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της και αφέονται αυτή σε αμαρτία ότι αγάπησε πολύ λέει, αγάπησε πολύ. Και παρακάτω κάπου λέει αυτό, σ' όποιον συγχωριούνται λέει λίγα, λίγα αγαπάει. Σ' όποιον του συγχωρηθούν πολλά αγαπάει πιο πολύ, γιατί είναι ευεργετημένος πάρα πολύ. Το αισθάνεται ότι είναι ευεργετημένος. Έτσι λοιπόν μας συγχωράει τόσο ο Θεός, να δοξάζουμε το Θεό που μας συγχωράει. Να δοξάζουμε που είναι εδώ πάντα για να μας συγχωράει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Από εκεί και έπειτα, μην περιμένετε πολλά, ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τότε. Να σπέβουμε στη μετάνοια και να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι. Και όταν έχουμε αυτή τη χαρά του ανθρώπου που είναι πολλαπλά ευεργετημένος από τον Θεό και που τον συγχωρεί ο Θεός και τον αποκαθιστά και τον κάνει πεντακάθαρο, πεντακάθαρο πραγματικά, τότε ξέρετε τι, μπορούμε να κάνουμε και την καλύτερη ιεραποστολή. Γιατί μας βλέπουν οι άλλοι. Τη μία να πέφτουμε στα χειρότερα και την άλλη να έχουμε τη χαρά να λάβουμε και σου λέει τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Τι είσαι εσύ, τι κάνεις. Και εκεί γυρνάς και του λες έχω ένα πνευματικό και πάω και λέω τις αμαρτίες μου. Και τον αφήνεις μετά χωρίς να του πείτε πολλά. Του πατάς μια κλωτσά έτσι θα λέγαμε αγαπητική και το ρίχνεις στο χορό του Θεού. Και θα μάθει να χορεύει. Έχετε δει στους γάμους που πάνε αυτοί που ξέρουν και χορεύουνε. Πάνε και κάποιοι άλλοι από κοντά, σέρνουν τα βήματα σαν να πατάνε στα φύλλα κάνουν, αλλά σιγά σιγά χορεύουν και αυτοί και ας μην χορεύουν πολύ καλά, χαίρονται. Και στο τέλος είναι χαρούμενοι όλοι. Κάπως έτσι είναι και με το χορό του Θεού. Εμείς θα μπορούμε να δώσουμε το στίγμα ότι χορεύουμε μες στην Εκκλησία, σκυρτάμε από χαρά και αγαλιόμεθα, αν είμαστε μετανοούντες, αν είμαστε αμετανόητοι, εγωιστές, που θα θέλαμε ποτέ να μην είχαμε ανάγκη τη μετάνοια, τότε θα είμαστε από αυτούς τους χριστιανούς που είναι κάπως έτσι, στριμωγμένοι, σφιγμένοι, το στομάχι φιόγκος, το πρόσωπο πιο πολύ φιόγκος και που δίνουν την αίσθηση ανθρώπου πολύ ζορισμένου. Γιατί να σε ακολουθήσει ο άλλος, αν είσαι τόσο ζορισμένος. Γιατί να θελήσει να γίνει χριστιανός, άμα εσύ δεν φέρεις αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός σε αγαπάει. Και δεν μπορείς να την αντανακλάς και στους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, μετανοείτε και να χαίρεστε που μας αγαπά ο Θεός και μας αφήνει να μετανοούμε διαρκώς. Αυτά τα λίγα είχαμε να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, να την κάνουμε. Είχαμε και τον αγιασμό και σας τραβήξαμε λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει.
Τι να πάμε να κάνουμε σπίτι, τηλεόραση, θα δούμε. Υπάρχει ερώτηση. Έλα, Παναγιώτης. Πάτε μου κάποιες συμβουλές για την προετοιμασία του φυσικού πριν φτάσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Είπαμε να πάμε με ειλικρίνεια, να κάνουμε λίγη προσευχή, να μας φωτίσει ο Θεός, να τα πούμε όλα, μην ξεχάσουμε τίποτε. Και ό,τι μας πει ο Πνευματικός, ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη. Ας προσπαθήσουμε, τουλάχιστον στην αρχή, μόλις πηγαίνουμε στην εξομολόγηση και ακούμε κάτι, να βάζουμε δύναμη και να λέμε να μην ξαναπέσω. Τώρα, αν ξαναπέσουμε, θα ξαναπάμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά να βάζουμε δύναμη. Και αν ξαναπέσουμε, μην μας πιάσει ντροπή. Εγώ αυτά τα λίγα δεν θέλω να πω άλλες προετοιμασίες μεγάλες. Αλλά θα ήθελα να σας προτείνω κάτι. Πού το πάω, στα βιβλία το πάω. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο πάρα πολύ καλό και ωφέλιμο, «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή». Θα το έχετε διαβάσει ίσως κάποιοι. Αυτό περιγράφει έναν προσκυνητή Ρώσων που πήγαινε σε όλα τα προσκυνήματα της πατρίδας του, αλλά έφτασε μέχρι και τους Αγίους Τόπους κάτω, με τα πόδια, με τα γαϊδουράκια, με τα μέσα της εποχής εκείνης. Τους προσκυνητές τους είχαν σαν ένα θεσμό. Παίρνανε ευλογία από τον επίσκοπο για να αρχίσουν να ζουν με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι με ακτιμοσύνη, σχεδόν σαν μοναχοί θα λέγαμε, και περιδιάβαιναν στα προσκυνήματα, στράνιεκ το λέγαν στα ρώσικα. Αυτός λοιπόν ο προσκυνητής έμαθε για την ευχή του Ιησού, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», και άρχισε και το έλεγε, και κάποια στιγμή περιγράφει στο βιβλίο αυτό το πανέμορφο, από τις εκδόσεις Αστήρ νομίζω είναι, το έχει μεταφράσει ο μακαριστός Κορίνθο Παντελεήμονας, ένας αξιολογότατος ιεράρχης εκκλησίας μας, περιγράφει μία εξομολόγησή του. «Είναι η ωραιότερη εξομολόγηση που έχω δει ποτέ μου. Βασίζεται πάνω στο μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται». Και λέει, «Δεν έχω φόβο Θεού, γιατί αν είχα φόβο Θεού δεν θα έκανα τούτο, δεν θα έκανα εκείνο, δεν θα έκανα τ' άλλο, θα έκανα εκείνο, θα έκανα τ' άλλο, θα έκανα τ' άλλο. Δεν έχω πίστη, γιατί αν είχα θα γινόταν αυτά. Δεν έχω αγάπη, γιατί αν είχα θα γινόταν αυτά». Και μέσα από αυτές τις τρεις έννοιες, φόβο Θεού, πίστη και αγάπη, πραγματικά ξεγύμνωσε τον εαυτό του με τέτοια ειλικρίνεια και τέτοια ενάργεια, τέτοια σαφήνεια, που έλεγα ότι αν κάποιος σου πει αυτά, δεν χρειάζεται να σου πει τίποτα άλλο. Τα έχει πει όλα. Και με μια αίσθηση καρδιακή, μια συντριβή ουσιαστική. Όταν το διάβαζα, έτσι ήμουν φοιτητής, τότε ελέγχθηκα πάρα πολύ για το πώς εξομολογούμε, ξέρω εγώ. Γιατί πραγματικά πάμε και λέμε κάποιες αμαρτίες και δεν λέμε το τι έχει η καρδιά μας. Εντάξει, είπα ψέματα. Έκλεψα να σήκω από τη σικιά της γειτόνισσας, ξέρω εγώ, το λυπήστηκα. Έκανα, τι έκανα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά πόσοι έχουμε πει ότι ζηλεύω τους ανθρώπους? Πόσοι έχουμε πει ότι δεν συγχωρώ από την καρδιά μου? Πόσοι έχουμε πει ότι θα ήθελα να εξαφανίσω τους μισούς και βάλει ανθρώπους που υπάρχουν στο οπτικό μου πεδίο? Να είχα έναν τρόπο έτσι να κάνω κράτη και να εξαφανιστούν. Δεν τους χωνεύω. Αν το πούμε, αρχίζει η διαδικασία της θεραπείας. Είναι τα πιο μέσα, τα ψυχικά αμαρτήματα, τα πνευματικά αμαρτήματα, τα οποία στην αρχή δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά γι' αυτό είπα να διαβάσετε αυτό και θα πάρετε αφορμή και για εσάς έτσι να κάνετε καλύτερη εξομολόγηση. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει? Έλα, Σοφιά. Μπορείτε να μας πείτε πώς κάποια σημάδια που καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μετανοήσει από αυτά που είδαμε, τα πνευματικά αμαρτήματα ενδεχομένως? Α, είναι πολύ απλό αυτό. Λένε οι πατέρες ότι θα καταλάβεις ότι έχεις μετανοήσει πραγματικά για τα όποια αμαρτήματα, εάν σταματήσεις να τα κάνεις. Μέχρι τότε καλλιεργούμε τη μετάνοια. Την προσπαθούμε. Όταν μισήσουμε την όποια αμαρτία μας και πάψει να συμβαίνει, τότε έχουμε πραγματικά μετανοήσει μέσα μας και έρχεται και μια έτσι συγχώρεση που είναι συγκλονισμός για τον άνθρωπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όσο δεν το έχουμε ζήσει αυτό, δεν ζούμε τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι μια δυναμική κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο είναι υπόθεση ζωής και επάγγελμα βίου. Ο Άγιος Σεραπείων, επίσκοπος Θμούεως, λέει για το μοναχισμό ότι είναι το επάγγελμα της μετανοίας. Κατά αναλογία λοιπόν και εμείς οι χριστιανοί
Τέτοιο επάγγελμα έχουμε. Γι' αυτό και μέσα στη λειτουργία τι λέμε. Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου τη όμεθα. Ζητάμε από τον Θεό να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μας με ειρήνη και με μετάνοια. Άρα είναι διαρκής υπόθεση. Έτσι, μέχρι να μισήσουμε τις όποιες αμαρτίες θα μετανοούμε με τον τρόπο που έχουμε. Και θα δώσει ο Θεός τα υπόλοιπα. Άλλη ερώτηση, άντε η τελευταία, άλλο Πέτρο. Ένα ερώτημα ίσως πολύ πρωτόγωνο. Πότε και ποιος εθέσπισε το μυστήριο της εξομολόγησης. Α, μπράβο. Και μάλιστα όρισε και τη διαδικασία που μας περιγράψατε ότι είναι η πρέπουσα και κάπως έτσι πρέπει να γίνεται. Από έτσι, πότε ξεκίνησε. Αν ήμουν συστηματικός λοιπόν ομιλητής και θεολόγος, αυτό θα ήταν το πρώτο που θα είχα πει. Από πού μέσα από τη γραφή φαίνεται η εξομολόγηση. Μου έδωσε ευκαιρία να το πούμε τώρα. Το θεωρούσα δεδομένο. Ο ίδιος ο Χριστός έδωσε εξουσία στους Αποστόλους να συγχωρούν αμαρτίες. Και μάλιστα οι Απόστολοι είπανε μέχρι πότε, πόσο θα συγχωρούμε. Έως 76-7. Ξέρετε, οι Εβραίοι δίναν σημασία στον κάθε αριθμό, το 7 ήταν ο αριθμός του απείρου. Δηλαδή, να συγχωρείτε άπειρες φορές. Και μάλιστα τους είπε ότι όσα συγχωρήσετε, είναι συγχωρημένα και στον ουρανό. Όσα δεν συγχωρήσετε, δεν τα έχω συγχωρήσει ούτε στον ουρανό. Κοιτάξτε τι εξουσία έδωσε σε ανθρώπους, που όμως φέρουν τη χάρη του Θεού, έτσι. Και πόσο μεγάλη έτσι εσπλαχνία μπορεί να διαχειριστεί ο πνευματικός. Να συγχωρέσει κάτι και έχει συγχωρεθεί στον ουρανό. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για ένα διάλογο μεταξύ του ιερέα και του πνευματικού τέκνου για μια κατάθεση των αμαρτιών και για μια συγχώρηση. Βγαίνει κατευθείαν από τους λόγους του Χριστού. Και βέβαια όλοι οι Άγιοι Πατέρες μετά μετέφρασαν, θα λέγαμε, ερμήνευσαν αυτό το έως 76-7, ο Άγιος Νικόδημος το έκανε πιπτέγυρε. Όσες φορές πέφτεις, σήκω λέει. Άλλος είπε ο Σάκης, αν πέσεις, έγυρε και σωθήσει. Αν πέσεις, λέει, όσες φορές και αν πέσεις, σήκω και θα σωθείς. Όλοι με τον ίδιο τρόπο είπαν, με άλλους τρόπους, συγγνώμη, είπαν τα ίδια πράγματα ακριβώς.